Ακούτε την εκπομπή «Πατέρων Γνώση και Διδαχή» με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μίχογλου. Η φιλική και ελπιδοφόρα φωνή των πατέρων της Εκκλησίας σε μια εποχή αφιλίας και αποξένωσης. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Διαβάζουμε τον λόγο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, η συμβολή του Αγίου Βαπτίσματος στην εχριστώ ζωή. Βλασταίνουμε το Άγιο Βάπτισμα, αδελφοί μου, αμέσως όλα τα αγαθά. Είναι προετοιμασμένα. Το άριστον μου ητίμαστε, λέει η Γραφή. Η ταύρη μου και τα σιτιστά, τεθυμένα και πάντα έτοιμα, δεύτε εις τους γάμους. Το μόνο που λείπει από τη γιορτή είναι να προσέλθουν οι καλεσμένοι. Και όταν προσέλθουν, τι άλλα απομένει για τη μακαριότητα? Τίποτε πλέον. Γιατί στη μέλουσα ζωή προσερχόμαστε στο Χριστό προετοιμασμένοι, ενώ τώρα προετοιμαζόμαστε καθώς προσερχόμαστε. Τότε πρέπει να προσέλθουμε έχοντας τα πάντα, ενώ τώρα πρέπει να προσέλθουμε για να λάβουμε τα πάντα. Γι' αυτό τότε δεν θα επιτρέψει στις μωρές παρθένες την είσοδο στον νυμφώνα. Στην παρούσα όμως ζωή προσκαλεί τους άφρονες στο πλούσιο δείπνο και στο ποτήρι της αγάπης. Τότε είναι αδύνατο νεκρός να ξαναζήσει, τυφλός να δει, παραμορφωμένος να αναπλαστεί. Σε τούτη όμως τη ζωή μόνο θέληση και προθυμία χρειάζεται και όλα τα άλλα ακολουθούν, γιατί λέει «Ήλθον εις τον κόσμον, ή να ζωήν έχωση και φως εις τον κόσμον ελήλυθα». Αλλά γνώρισμα της ανέκφραστης φιλανθρωπίας του είναι και αυτό. Ενώ έκανε όλα εκείνα με τα οποία ελευθερωθήκαμε, άφησε να συνεισφέρουμε και εμείς κάτι από την για την ελευθερία μας. Να πιστεύσουμε δηλαδή ότι με το βάπτισμα δίνεται η σωτηρία και να θελήσουμε να προσέλθουμε σε αυτό για να υπολογιστεί το παν σε μας και να μας χρωστά χάρη και για τις ευεργεσίες που ο ίδιος έκανε. Έτσι, αν συμβεί να πεθάνουμε μόλις βαπτιστούμε χωρίς να έχουμε τίποτε άλλο εκτός από τη σφραγίδα, μας καλεί να μας στεφανώσει σαν αγωνιστήκαμε για αυτή τη βασιλεία. Από αυτά λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο το βάπτισμα ελευθερώνει τις ψυχές. Επειδή όμως δίνει και ζωή χάρη στον Αναστάντα, ας δούμε ποια είναι η ζωή αυτή. Δεν είναι φυσικά εκείνη που ζούσαμε προηγουμένως, αλλά καλύτερη από την προηγούμενη και ταιριαστή στη φύση μας. Γιατί αν έχουμε και τώρα την προηγούμενη, τι χρειάζονταν να πεθάνουμε? Αν άλλοι με τις ίδιες δυνατότητες, δεν θα ήταν αυτό Ανάσταση? Αν την Αγγελική, τι κοινό έχουμε εμείς με τους Αγγέλους? Άνθρωπος ήταν αυτός που έπεσε. Αν έπεσε άνθρωπος και αυτός που ανασταίνεται είναι Άγγελος, δεν θα ήταν δυνατό να αναπλαστεί ο άνθρωπος? Θα ήταν σαν να δίναμε σε ένα χάλκινο συντριμμένο ανδριάντα, όχι ανθρώπινη αλλά άλλη μορφή. Αυτό όμως θα σήμαινε ότι πλάθουμε οτιδήποτε άλλο, όχι ότι αναπλάθουμε τον ανδριάντα. Γι' αυτό η ζωή αυτή πρέπει να είναι και ανθρώπινη και νέα και καλύτερη από την πρώτη. Όλα αυτά όμως βρίσκονται μόνο στη ζωή του Σωτήρα. Ήταν νέα γιατί δεν είχε τίποτε κοινό με την παλιά και τόσο καλύτερη που ήταν αδύνατο να την διανοηθούμε αφού ήταν ζωή Θεού. Αλλά ήταν ταιριαστή στη φύση μας αφού ήταν ζωή ανθρώπου και εκείνος που την έζησε όπως ήταν αληθινός Θεός, έτσι ήταν και αληθινός άνθρωπος και ως προς την ανθρώπινη φύση ήταν καθαρός από κάθε αμαρτία. Για όλα αυτά, όταν αναγεννιόμαστε, ανατέλει οπωσδήποτε σε μας η ζωή του Χριστού και βγαίνουμε αναμάρτητοι από τούτο το νερό. Αλλά αυτό διασαφηνίζεται και από τα εξής. Η γέννηση κατά το βάπτισμα είναι αρχή της μέλουσας ζωής και η απόκτηση των νέων μελών και των αισθήσεων είναι προετοιμασία για τη ζωή εκείνη. Δεν είναι όμως δυνατό να ετοιμαστούμε για τη μέλουσα ζωή διαφορετικά, παρά μόνο αν λάβουμε ήδη από εδώ τη ζωή του Χριστού, ο οποίος έγινε πατήρ του μέλλοντος αιώνος όπως ο Αδάμ του παρόντος, γιατί αυτός οδήγησε τους ανθρώπους στη ζωή της φθοράς.
Όπως λοιπόν δεν είναι δυνατόν να ζήσει κανείς την ανθρώπινη αυτή ζωή χωρίς να λάβει τις αισθήσεις του Αδάμ και τις ανθρώπινες λειτουργίες για τη ζωή, έτσι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει ζωντανός στο μακάριο εκείνο κόσμο, αν δεν προετοιμαστεί με τη ζωή του Χριστού και δεν αναπλαστεί σύμφωνα με τη μορφή του. Άλλωστε το βάπτισμα, όπως είπαμε, είναι γέννηση. Εκείνος γεννά και εμείς γεννιόμαστε. Όποιος όμως γεννά, είναι φανερό πως δίνει τη δική του ζωή σε αυτόν που γεννιέται. Και εδώ θα μπορούσε να θαυμάσει κανείς, όχι μόνο οι βαπτισμένοι, αλλά και όσοι δεν μπόρεσαν να προετοιμαστούν με τη δύναμη των μυστηρίων για την αιώνια ζωή, γενικά όλοι οι άνθρωποι θα ανακτήσουν αγέραστα τα σώματά τους και θα αναστηθούν άφθαρτοι. Είναι όντως θαυμαστό ότι στην Ανάσταση που μόνος ο θάνατος του Χριστού έφερε στον κόσμο, θα μετάσχουν όσοι δεν έλαβαν το βάπτισμα, με το οποίο γινόμαστε κοινωνή του ζωοποιού θανάτου. Γιατί αν απέφυγαν τον γιατρό, αν δεν δέχθηκαν τη βοήθειά του και πέταξαν το μοναδικό φάρμακο, τι άλλο έμεινε να συντελεστεί στην αθανασία τους? Γίνεται λογικό να συμβαίνει ένα από τα δύο. Ή όλοι οι άνθρωποι να απολαμβάνουν τα αγαθά που μας χορήγησε ο Χριστός με το θάνατό του και να αναστηθούν, να ζουν μαζί του, να συμβασιλεύουν και να έχουν και την άλλη μακαριότητα, αν βέβαια δεν χρειάζεται τίποτα από μας, ή αν πρέπει οπωσδήποτε και εμείς να συνεισφέρουμε κάτι, όσοι δεν προσφέρουν την πίστη τους στο σωτήρα να μην ξαναζήσουν. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε το εξής. Η Ανάσταση είναι επανόρθωση της φύσεως, αλλά τέτοια αγαθά ο Θεός τα δίνει δωρεάν. Όπως δηλαδή μας πλάθει χωρίς να το θέλουμε, έτσι μας αναπλάθει χωρίς προηγουμένως κάτι να εισφέρουμε. Η Βασιλεία όμως εκείνη, η θέα του Θεού, η ένωση με τον Χριστό, είναι επιβράβευση της θελήσεως. Γι' αυτό μπορούν να τα απολαύσουν μόνο εκείνοι που τα θέλησαν, τα αγάπησαν και τα πόθησαν. Γιατί είναι φυσικό αυτοί να απολαμβάνουν τα ποθούμενα όταν είναι παρόντα και αδύνατο να τα απολαμβάνει αυτός που δεν τα θέλησε. Πώς μπορεί κανείς να απολαμβάνει και να χαίρεται αυτά που δεν πόθησε όταν έλειπαν? Γιατί δεν θα μπορούσε τότε να τα επιθυμήσει και να ζητήσει να τα αποκτήσει, αφού δεν βλέπει εκείνο το κάλος και, όπως λέει ο Κύριος, ου δυνατε λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό ουδέ γινώσκει. Τυφλός έπεσε από αυτήν σε εκείνη τη ζωή και στερημένος από κάθε αίσθηση και δύναμη με τις οποίες μπορεί να γνωρίσει και να αγαπήσει το σωτήρα, να θελήσει και να μπορέσει να βρεθεί μαζί του. Ας μην απορούμε λοιπόν αν όλοι ζήσουν αθάνατα, όχι όμως όλοι μακάρια. Γιατί όλοι εξίσου απολαμβάνουν την πρόνοια του Θεού προς την ανθρώπινη φύση, αλλά τα δώρα που επιβραβεύουν τη θέληση μόνο όσοι ευλαβούνται τον Θεό. Και αυτό γιατί ο Θεός θέλει για όλους όλα τα αγαθά και μεταδίδει σε όλους εξίσου τα χαρίσματά του, και αυτά που αγιάζουν τη θέληση και αυτά που αποκαθιστούν την ανθρώπινη φύση. Όσα από αυτά χορήγησε ο Θεός στη φύση, τα απολαμβάνουμε όλοι και χωρίς να θέλουμε, γιατί δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Έτσι και χωρίς να θέλουμε μας ευεργετεί και φιλάνθρωπα μας φιάζει όταν θέλουμε να αρνηθούμε την ευεργεσία, αλλά δεν μπορούμε. Τέτοιο είναι το δώρο της Ανάστασης, γιατί δεν εξαρτάται από μας ούτε να γεννηθούμε, ούτε να ξαναζήσουμε πάλι μετά το θάνατο ή να μην ξαναζήσουμε. Όσα όμως εξαρτώνται από τη θέληση του ανθρώπου, η εκλογή δηλαδή του αγαθού, η άφεση των αμαρτιών, η ορθότητα του ήθους, η καθαρότητα της ψυχής, η αγάπη προς τον Θεό, επιβραβεύονται με την ύψιστη μακαριότητα. Από μας εξαρτάται να αποκτήσουμε ή να τα αρνηθούμε. Γι' αυτό αν όμως δεν θέλουμε, πώς να τα απολαύσουμε? Γιατί δεν είναι δυνατόν να επιθυμούμε κάτι χωρίς τη θέλησή μας, ούτε να εκβιαζόμαστε με τη θέλησή μας. Υπάρχει ακόμη και αυτός ο λόγος. Μόνο ο Κύριος ελευθέρωσε τη φύση από τη φθορά και τη βούληση από την αμαρτία. Το πρώτο με το να γίνει πρωτότοκος των νεκρών. Το δεύτερο, τη βούληση, με το να εισέλθει πρόδρομος υπερημών στα Άγια των Αγίων. Γιατί θανάτωσε την αμαρτία και μας συμφιλίωσε με το Θεό. Γκρέμισε το μεσότυχο και υγίασε με αυτόν υπερημών, για να είμαστε και εμείς υγιασμένοι εν αληθεία. Είναι λοιπόν φανερό ότι εύλογα θα ελευθερωθούν από τη φθορά και την αμαρτία μόνο όσοι μετάσχουν στη φύση του και στη θέλησή του. Στο ένα γιατί είναι άνθρωποι,
στο άλλο γιατί αγάπησαν την επιγής παρουσία και το πάθος του, υπάκουσαν στις εντολές του και θέλησαν όσα εκείνους. Όσοι όμως είχαν το ένα αλλά δεν δέχθηκαν το άλλο, πραγματοποιήθηκε δηλαδή σε αυτούς το ένα γιατί είναι άνθρωποι, αλλά δεν εμπιστεύονται τον σωτήρα τη σωτηρία τους και δεν έχουν το ίδιο θέλημα με τον αγαθό, αλλά επόμενο είναι να στερηθούν την άφηση των αμαρτιών και τα στεφάνια της δικαιοσύνης αφού είναι χωρισμένοι από αυτόν κατά τη θέληση. Τίποτε όμως δεν εμποδίσει να αποκτήσουν την άλλη ελευθερία και να αναστηθούν αφού έχουν την ίδια φύση με τον Χριστό ως άνθρωπο. Το βάπτισμα λοιπόν είναι αιτία μόνο της εν Χριστώ μακαρία ζωής, όχι της ζωής. Με ένα λόγο, την αθάνατη ζωή χορήγησε ανεξαιρέτως σε όλους ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό η Ανάσταση είναι κοινό δώρο για όλους τους ανθρώπους. Η άφεση όμως των αμαρτιών, τα ουράνια στεφάνια και η βασιλεία δίνονται μόνο σε εκείνους που πρόσφεραν από πριν την οφειλόμενη εισφορά. Σε εκείνους που προετοιμάζονται από εδώ όσο είναι δυνατό να γίνουν οικοί με εκείνη τη ζωή και τον εμφύο, που γεννιούνται με νέα γέννηση, γιατί εκείνος είναι νέος Αδάμ που λάμπουν από κάλος και διατηρούν την ωραιότητα που τους χάρισε το βάπτισμα, γιατί εκείνος είναι ωραίος κάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων, που κρατούν ψηλά το κεφάλι σαν τους Ολυμπιονίκες, γιατί εκείνος είναι το στεφάνι που έχουν αυτιά γιατί είναι λόγος, μάτια γιατί είναι ήλιος, όσφρηση γιατί είναι και μύρον ημφίος και μάλιστα μύρον εκενωθέν και ενδύματα λαμπρά για το γάμο. Ας είναι. Αυτά όμως μας οδηγούν και σε άλλο θέμα που είναι σωστό να μην παραθεωρηθεί. Το να θελήσουμε, να πιστεύσουμε και να προσέλθουμε στο μυστήριο μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τα δώρα του βαπτίσματος. Το να αποφύγουμε αυτά σημαίνει ότι αρνούμαστε και όλη εκείνη τη μακαριότητα. Θα ήταν δίκαιο λοιπόν ο θεσμός της Εκκλησίας όσους έλαβαν τα δώρα του βαπτίσματος και τα απέρριψαν. Κατέκριναν τον εαυτό τους γιατί το προηγούμενο φρόνημά τους και αρνήθηκαν τον Χριστό, όταν επιστρέφουν μετανιωμένοι στην Εκκλησία να τους οδηγεί πάλι στο βάπτισμα και να τελεί το μυστήριο εξ αρχής σαν να έχασαν το παν. Ωστόσο σφραγίζει με το Άγιο Μύρο τα σώματά τους και χωρίς να προσθέσει τίποτε άλλο τους εντάσσει στον κύκλο των πιστών. Δύο είναι αυτά που πραγματώνουν μέσα μας την ευλάβεια προς τον Θεό. Ο οφθαλμός που αποκτήσαμε από τα μυστήρια και η χρησιμοποίησή του για να βλέπουμε εκείνο το φως. Σε όσους λοιπόν πρόδωσαν τον χριστιανισμό χάνεται το δεύτερο, μένει όμως το πρώτο, δηλαδή η επιτιδιότητα και η προϋπόθεση για την όραση. Και αυτό γιατί μπορούμε, αν θέλουμε, να αρνηθούμε το ένα. Από μας εξαρτάται να δεχθούμε τον ήλιο ή να κλείσουμε τα μάτια στο φως. Αλλά είναι αδύνατο να ξεριζώσουμε εκείνο τον οφθαλμό και να καταστρέψουμε τελείως εκείνη την ικανότητα. Γιατί, αν δεν μπορούμε να εξαλείψουμε ούτε την παραμικρή από τις ψυχικές δυνάμεις με τις οποίες μας γέννησε η φύση, πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τη δύναμη που έβαλε μέσα μας ο ίδιος ο Θεός κατά την αναγέννησή μας. Άλλωστε το βάπτισμα διαπλάθει και διευθετεί το κυρίαρχο στοιχείο που υπάρχει μέσα μας, όποιο και αν είναι αυτό, είτε αυτονομία του νου και της βουλήσεως, είτε οτιδήποτε άλλο στο οποίο υποτάσσεται κάθε δύναμη της ψυχής και προς την κίνηση του οποίου εναρμονίζεται. Αυτό που τίποτε δεν το διατάσσει και από τίποτε δεν μεταβάλλεται, ούτε από τον ίδιο τον εαυτό του, γιατί τίποτε δεν μπορεί να είναι ανώτερο από τον εαυτό του. Ούτε όμως ο Θεός είναι φυσικό να το μεταβάλει, γιατί δεν είναι δυνατό να αφαιρέσει κανένα από τα χαρίσματα που μας πρόσφερε, αφού, όπως λέει η Γραφή, είναι αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού και γενικά ως άπειρος αγαθότης
θέλει για μας κάθε αγαθό και το χορηγεί, ενώ η κυριαρχία του αυτεξουσίου παραμένει ακατάλητη. Τέτοια είναι η δωρεά του βαπτίσματος. Δεν καταπνίγει τη βούληση, ούτε την υποδηλώνει, αλλά είναι δύναμη που ωφελεί όσους την χρησιμοποιούν, ενώ δεν εμποδίζει όσους δεν τη χρησιμοποιούν να παραμείνουν πονηροί, όπως και τα γερά μάτια δεν θα εμπόδιζαν όσους ήθελαν να ζουν στο σκοτάδι. Και είναι αυτονόητο, γιατί αδιάψευστοι μάρτυρες είναι αυτοί οι ίδιοι που έλαβαν το βάπτισμα και όλα του τα χαρίσματα και έπειτα κατάντησαν στην έσχατη ασέβεια και μοχθηρία. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν χρειάζονται δεύτερη ανάπλαση, αφού δεν απέβαλαν τις δυνάμεις που τους δόθηκε, ο ιερέας δεν τους βαπτίζει, αλλά τους χρεεί και τους χορηγεί πνευματική χάρη πίστεως, φόβου Θεού και αγάπης και όσα άλλα έχουν τη δύναμη να επαναφέρουν το προηγούμενο φρόνημα. Γιατί αυτή η δύναμη έχει για τους μοιημένους το μύρο, αλλά αρκετά για αυτό το ζήτημα. Ας συνεχίσουμε το θέμα μας. Από αυτά που είπαμε, είναι φανερό ότι όσοι γεννήθηκαν με το βάπτισμα ζουν τη ζωή του Χριστού. Τι είναι όμως η ζωή του Χριστού? Λέγω λοιπόν ότι δεν έγινε ακόμη φανερό ποια είναι εκείνη η κατάσταση που απολαμβάνουν από το βάπτισμα οι βαπτισμένοι και γίνονται κοινωνοί της ζωής του Χριστού. Το μεγαλύτερο μέρος της, όμως, υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική, γιατί είναι δύναμη του μέλλοντος αιώνος, όπως λέει ο Παύλος, και ετοιμασία για την άλλη ζωή. Όπως δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουν την ικανότητα των οφθαλμών ή τη χάρη των χρωμάτων αν δεν έρθουν στο φως, ούτε όσοι κοιμούνται να αντιληφθούν στον ύπνο τους ότι οι ξυπνητοί, έτσι δεν είναι δυνατό να δουν καθαρά σε αυτή τη ζωή ποια είναι ακριβώς τα καινούρια μέλη και οι δυνάμεις που θα χρησιμοποιήσουν πλήρως στη μέλουσα ζωή και πώς είναι η ομορφιά τους, γιατί χρειάζεται συγγενές κάλος και κατάλληλο φως. Βέβαια είμαστε μέλη Χριστού και αυτό είναι το έργο του βαπτίσματος, αλλά η λαμπρότητα και η ομορφιά των μελών έγκυται στην κεφαλή. Δεν θα φαίνονταν ωραία τα μέλη αν δεν ήταν ενωμένα με αυτή. Η κεφαλή όμως των μελών αυτών κρύπτεται στην παρούσα ζωή και θα φανερωθεί στη μέλουσα. Τότε θα λάμψουν και θα αναδειχθούν καθαρά και τα μέλη όταν λάμψουν με την κεφαλή. Αυτό δηλώνοντας ο Παύλος λέει «Απεθάνεται και η ζωή ημών κέκρυπτε συν το Χριστό εν Θεό. Όταν δε ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και ημείς εν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη». Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «Ούπο εφανερώθη τι εσμέν, όταν δε φανερωθεί όμοια αυτό εσώμεθα». Γι' αυτό ούτε αυτοί οι μακάροι είναι δυνατό τώρα να γνωρίσουν τέλεια τη δύναμη αυτής της ζωής, αλλά ομολογούν ότι την αγνοούν κατά το μεγαλύτερο μέρος και τη γνωρίζουν εν ενίγματι και εν εσόπτρο και εκ μέρους. Και όσα μπορούν να γνωρίζουν, ούτε αυτά εκφράζονται με λόγια. Αλλά ενώ υπάρχει αίσθηση και γνώση αυτών στους καθαρούς βεβαίως στην καρδία, είναι αδύνατο να βρουν λέξη ή λόγο που να ταιριάζει σε αυτά που γνώρισαν και να φανερώσει τη μακάρια κατάσταση σε όσους την αγνοούν. Γιατί όσα άκουσε ο Απόστολος όταν υρπάγει στον Παράδεισο και στον τρίτο ουρανό ήταν άρρητα ρήματα «εξών ανθρώπων λύσε». Όσα όμως από τη ζωή αυτή γίνονται γνωστά, μπορούν να εκφραστούν και να υποδηλώνουν τα αφανή. Είναι τα κατορθώματα των μοιημένων, το καινούριο ήθος των βαπτισμένων που κράτησαν τη θέση τους, η υπερφυής και πάνω από τους ανθρώπινους νόμους αρετή, που δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε σε σοφία, ούτε σε άσκηση, ούτε σε φυσικά χαρίσματα,
ή σε κάποιο άλλο ανθρώπινο στοιχείο, γιατί και η ψυχή τους έδειξε προθυμία για πράγματα που δεν ήταν εύκολο να φανταστούν οι άνθρωποι, και το σώμα τους δεν έσβησε την προθυμία, αλλά υπέμεινε τόσους πόνους όσους πόθησε η ψυχή. Κι όμως η δύναμη και της ψυχής και του σώματος είναι περιορισμένη και δεν μπορεί ούτε αυτή ούτε εκείνο να αντέξει σε κάθε πόνο. Μερικούς μπορεί εκείνη να νικήσει, ενώ σε άλλους η ψυχή καταβάλλεται και το σώμα παραλύει. Αλλά τις μακάριες εκείνες ψυχές και τα σώματα τίποτε δεν έκαμψε. Αντίθετα, όσα είδη βασάνων και πόνων αδυνατεί και η πιο ελεύθερη σκέψη να επινοήσει, τόσα ανέχθηκαν και τόσα υπέμειναν, και εννοώ τους μάρτυρες. Και δεν είπα ακόμη το πιο παράδοξο. Αυτοί ούτε ανέχθηκαν ούτε υπέμειναν, γιατί δεν καταφρόνησαν την παρούσα ζωή, ελπίζοντας σε μεγάλες αμοιβές και καλύτερη ζωή. Δεν έφτασαν δηλαδή σε τέτοια τόλμη, κρίνοντας και υπολογίζοντας με συμφέρον ή υπομένοντας, αλλά με δυσαρέσκεια, όπως υπομένουν οι άρρωστοι τον καυστήρα και τον υστέρι του γιατρού. Αλλά τούτο είναι το παραδοξότερο. Αγαπούσαν αυτές τις πληγές. Επιθυμούσαν αυτούς τους πόνους, θεωρούσαν ποθητό αυτό το θάνατο, έστω και αν δεν υπήρχε καμιά άλλη αμοιβή. Έτσι άλλοι πόθησαν ξύφος, βασανιστήρια και θάνατο, και όταν τα δοκίμαζαν μεγάλωνε η προθυμία τους. Άλλοι πόθησαν σε όλη τους τη ζωή να κακοπαθούν, να κοπιάζουν, να ζουν μακριά από κάθε άνεση και να θεωρούν τρυφή τον καθημερινό θάνατο. Και ακολούθησε το σώμα και τους βοήθησε στον αγώνα ενάντια στους σωματικούς νόμους. Και αυτά όχι μόνο δύο και τρεις και είκοσι, ούτε μόνο άνδρες ή μόνο μεγάλοι, αλλά μυριάδες πλήθος αναρρύθμιτο και κάθε ηλικία αδιακρίτως. Αυτό έγινε κυρίως φανερό στην περίπτωση των μαρτύρων. Από αυτούς και οι πιστοί πριν από τους διωγμούς και εκείνοι που τους εμφύτευσε ο Χριστός στην αληθινή ζωή στη διάρκεια των διωγμών, όλοι μαζί ομολογούσαν στους διώκτες της πίστης τους τον Χριστό και διακήρυσαν το όνομά Του. Ποθούσαν να πεθάνουν και προκαλούσαν με μια φωνή τους δημίους, σπεύδοντας σαν προς κάποιο φανερό αγαθό, με την ίδια ορμή γυναίκες και κορίτσια, άνδρες και παιδιά, άνθρωποι από κάθε επάγγελμα και με κάθε τρόπο ζωής. Πρέπει ασφαλώς να προσθέσουμε και αυτό, γιατί διαφοροποιεί πολύ τους ανθρώπους. Πράγματι, δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο τους αγώνες και τους κόπους αυτός που ζει με υδρότα και αυτός που κάνει άνετη ζωή. Δεν βλέπουμε το ίδιο μάτι το ξύφος και το θάνατο ο στρατιώτης και ο τραγουδιστής. Τίποτε όμως από αυτά δεν ανέκοψε τη θαυμαστή εκείνη ορμή των μαρτύρων, ούτε εμπόδισε να φτάσουν όλοι ομοίως στην ίδια κορυφή της αρετής. Επειδή μία ήταν η δύναμη που αναγεννούσε και διαμόρφωνε όλους, έφτασαν όλοι στο ύψιστο όριο της αρετής και τίμησαν και αγάπησαν το αγαθό πάνω από ό,τι θεωρείται φυσικό, αφού γι' αυτό καταφρόνησαν και αυτή τη ζωή τους. Ακόμη και γυναίκες και άνδρες διεφθαρμένοι και πλήθος τέτοιων ανθρώπων δέχονταν το λόγο της κοινής σωτηρίας μας και μεταβάλλονταν, εναρμονιζόμενοι με την καλή αρμονία τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα σαν να άλλαζαν προσωπείο. Ακόμη κατατάχθηκαν στη χωρία των μαρτύρων και πολλοί αβάπτιστοι, που επειδή δεν βαφτίστηκαν με νερό από την Εκκλησία, τους βάφτισε ο ίδιος ο νυμφίος της Εκκλησίας. Σε πολλούς έστειλε σύννεφα από τον ουρανό ή νερό που ανέβλησε αυτόματα από τη γη και έτσι τους βάπτισε, ενώ τους περισσότερους ανέπλασε με αόρατο τρόπο. Γιατί καθώς το ειστέρημα του Χριστού αναπληρώνουν τα μέλη της Εκκλησίας, όπως ο Παύλος και κάθε μιμητής του, έτσι είναι φυσικό και η κεφαλή να αναπληρώσει το ειστέρημα της Εκκλησίας. Αν δηλαδή μερικά μέλη φαίνεται να βοηθούν την κεφαλή, πόσο λογικότερο είναι η ίδια η κεφαλή να προσφέρει στα μέλη ό,τι της λείπει. Έτσι συμβαίνει με αυτά. Δεν χρειάζεται να αποδειχθεί με λόγια ότι είναι αδύνατο να βρεθεί στην ανθρώπινη φύση εκείνη η δύναμη, χάρη στην οποία οι μάρτυρες έδειξαν τέτοια τόλμη και προθυμία και μπόρεσαν να φέρουν σε πέρας όσα πόθησαν. Απομένει λοιπόν υποχρεωτικά να τα αποδώσουμε στη χάρη του βαπτίσματος. Γι' αυτό ας δούμε στη συνέχεια με ποιο τρόπο το βάπτισμα πραγματοποίησε μέσα τους αυτά. Είναι φανερό ότι εκείνοι οι κόποι και οι αγώνες ανήκαν σε ανθρώπους που αγαπούσαν τον Χριστό. Τα βέλη του Χριστού και το φίλτρο της αγάπης του τους οδήγησε στην πρωτοφανή αυτή συμπεριφορά.
Ποια ήταν όμως η αιτία της αγάπης τους, τι έπαθαν και αγάπησαν τόσο πολύ, από πού πήραν τη φλόγα, ας το δούμε τώρα. Αιτία της αγάπης είναι η γνώση. Αυτή γεννάει την αγάπη. Δεν μπορεί να αγαπήσει κανείς κάτι ωραίο αν δεν γνωρίσει την ομορφιά του. Επειδή πάλι η γνώση αυτή συμβαίνει να είναι άλλοτε ευρεία και τέλεια και άλλοτε ατελής, είναι φυσικό και η αγάπη να είναι ανάλογη. Έτσι, όσα ωραία και καλά τα γνωρίζουμε τέλεια, τα αγαπούμε και τέλεια και όπως ταιριάζει σε τόσο κάλλος. Για όσα όμως δεν έχουν γίνει πολύ φανερά στους εραστές και η αγάπη είναι ασθενική. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι το βάπτισμα ενστάλλαξε σε αυτούς κάποια γνώση και αίσθηση του Θεού. Έτσι γνώριζαν καθαρά τον αγαθό, αισθάνθηκαν την ωραιότητά του και γεύτηκαν το κάλλος του. Λέγω δηλαδή ότι τελειότερα μπορούν να γνωρίσουν αν μάθουν με την πείρα παρά με την διδασκαλία. Γιατί με δύο τρόπους γνωρίζουμε τα πράγματα. Από τη μια, αν τα μάθει κανείς με την ακοή και από την άλλη αν τα γνωρίσει προσωπικά. Στην πρώτη περίπτωση δεν έχουμε άμεση επαφή με το πράγμα, αλλά το βλέπουμε με τη βοήθεια των λόγων σαν σε εικόνα και μάλιστα όχι ακριβή εικόνα της μορφής του. Γιατί είναι αδύνατο να βρούμε στα πράγματα κάτι εντελώς ομοιότου που χρησιμοποιώντας το ως παράδειγμα να φτάσουμε στη γνώση εκείνου. Το να λάβουμε όμως πείρα σημαίνει να συναντήσουμε τα ίδια τα πράγματα. Στην περίπτωση αυτή η ίδια η μορφή του πράγματος αγγίζει την ψυχή και διεγείρει την επιθυμία σαν αποτύπωμα ανάλογα με το κάλλος του. Στην άλλη όμως περίπτωση, επειδή έχουμε ελλειπή εικόνα της ίδιας της μορφής του πράγματος, σχηματίζουμε ασαφή και αμυδρή ιδέα γι' αυτό, από τη σχέση του με τα άλλα πράγματα και ανάλογος με αυτή είναι και ο βαθμός της αγάπης μας γι' αυτό. Έτσι δεν το αγαπούμε όσο αξίζει να αγαπηθεί, ούτε δεχόμαστε όλη την επίδρασή του, αφού δεν γνωρίσαμε τη μορφή του. Γιατί όπως η μορφή κάθε πράγματος είναι διαφορετική και δίνει διαφορετική εντύπωση στην ψυχή, έτσι και η αγάπη. Αν λοιπόν η αγάπη μας για τον Σωτήρα δεν παρουσιάσει τίποτε πρωτάκουστο ή υπερφυές, είναι φανερό ότι μόνο λόγια ακούσαμε γι' αυτόν. Αλλά με λόγια, πώς θα ήταν δυνατόν να γνωρίσουμε καλά εκείνον που δεν έχει τίποτε ομοιό του, ούτε κάτι κοινό με τους άλλους, ούτε υπάρχει παράδειγμα με το οποίο να συγκριθεί, ούτε εκείνος είναι παράδειγμα για κάτι. Πώς να γνωρίσουμε το κάλλος του και να τον αγαπήσουμε αντάξια με αυτό το κάλλος. Εκείνους όμως που απέκτησαν τέτοια αγάπη, ώστε ξεπέρασαν τη φύση και έδειξαν προθυμία και κατόρθωσαν πράγματα ανώτερα από ό,τι μπορούσαν να αναλογιστούν οι άνθρωποι, τους έτρωσε ο ίδιος ο νυμφίος. Αυτός έριξε στα μάτια τους κάποια ακτίνα του κάλους. Το μέγεθος του τραύματος φανερώνει το βέλος και ο πόθος δείχνει αυτόν που τους έτρωσε. Σε αυτό διαφέρει από την Καινή Διαθήκη η Παλαιά και σε αυτό έγκυται η υπεροχή της. Τότε παιδαγωγός ήταν ο λόγος. Τώρα είναι παρόν ο ίδιος ο Χριστός και διευθετεί και διαπλάθει με άρρητο τρόπο τις ψυχές των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, διδασκαλία και νόμους δεν ήταν δυνατό να φτάσουν οι άνθρωποι στο ποθούμενο τέλος. Αν ήταν δυνατό να φτάσουν με λόγια, δεν θα χρειαζόταν έργα και μάλιστα υπερφυή, Θεός να σαρκωθεί, να σταυρωθεί και να πεθάνει. Αυτό έγινε εξ αρχής φανερό από τους πατέρες της πίστεώς μας, τους Αποστόλους. Αυτοί απείλαυσαν όλη τη διδασκαλία και μάλιστα από τον ίδιο το Σωτήρα και είδαν τα πάντα με τα μάτια τους και τις δωρεές που χορήγησε στη φύση μας και όσα υπέμεινε χάρη στον ανθρώπων και ότι αναστήθηκε μετά το θάνατό του και ότι ανέβηκε στον ουρανό. Και ενώ γνώριζαν καλά όλα αυτά, δεν παρουσίασαν τίποτε παράδοξο, τίποτε θαυμαστό ή πνευματικό ή καλύτερο από ό,τι προηγουμένως όσπου βαπτίστηκαν. Όταν όμως έλαβαν το βάπτισμα και ο Παράκλητος κατέβηκε στις ψυχές τους και οι ίδιοι έγιναν καινούργιοι άνθρωποι και έλαβαν καινούργια ζωή και στους άλλους έγιναν καθοδηγητές. Έτσι άναψαν τον πόθο για τον Χριστό και στον εαυτό τους και στους άλλους. Προηγουμένως, αν και βρίσκονταν κοντά στον ήλιο και συμμετείχαν στη ζωή του και άκουγαν τη διδασκαλία του, όμως δεν αισθάνονταν ακόμη το φως του γιατί δεν είχαν λάβει το πνευματικό εκείνο λουτρό. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε όλοι ευλογημένοι. Χαίρετε.
Ακούτε την εκπομπή «Πατέρων γνώση και διδαχή» με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μίχογλου. Η φιλική και ελπιδοφόρα φωνή των πατέρων της Εκκλησίας σε μια εποχή αφιλίας και αποξένωσης.